ουρανούς που σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Κι οι λογισμοί που πόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε παγκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Εκεί που πρώτα ήσουνα παντού και τώρα με στο κρύο και στα χιόνια. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη, καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Αυτή η δύναμη της συνήθειας να λέμε καλά. Εντάξει. Βέβαια και είναι μια ευχή, είναι και μια ελπίδα είναι το καλά. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι είναι. Πώς είναι τα πράγματα, τι βλέπετε για το μέλλον της χώρας μας με όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται? Το μέλλον της χώρας μας δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο. Εγώ από καιρό έχω ζητήσει μια οικουμενική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση στην οποία να μετέχουν όλα τα κόμματα. Όχι τα μισά και τα άλλα μισά να βρίζουν. Αυτό έχω ζητήσει. Γιατί βλέπω... Α, ναι, όμως ορισμένα κόμματα είναι αντιμνημονιακά. Πώς θα συμπράξουμε άλλα... Ασχέτως μνημονίου ή αντιμνημονίου, ναι. Εδώ είναι το θέμα της οικονομίας. Ναι, ναι. Το θέμα που αφορά τον κάθε πολίτη. Λοιπόν, βεβαίως. Αν μπορεί η χώρα να μείνει στο ευρώ και συγχρόνως να ανορθωθεί, να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές, να ανοίξουν τα επαγγέλματα, να γίνουν επενδύσεις, να έρθει ανάπτυξη. Αυτό και τον Τσίπρα και τον Λεβέντη και τον Παπανδρέου και όλους πρέπει να τους αφορά και να είναι σύμφωνοι. Δεν είναι σωστό ένας να κυβερνάει και οι άλλοι να πυροβολούν και να βρίζουν και να αναθεματίζουν. Και μετά όταν είναι κυβέρνηση κάνει τα ίδια πράγματα. Ναι, 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 ναι. Εδώ έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως η Νέα Δημοκρατία, που έβριζε το μνημόνιο και στη συνέχεια το υπηρετεί πιο πιστά από όλους και διαγράφει όποιον βουλευτή δεν το ψηφίζει, δεν το... Οι λεγόμενες κολοτούμπες. Ναι, 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 ναι. Επομένως, πιστεύω ότι είναι λάθος να κυβερνάει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ προσωπικά ζητάω την παραίτησή του. Του κύριου Σαμαρά, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να φέρω τον Τσίπρα, τον οποίον θεωρώ εξίσου ανίκανο και αναξιόπιστο, θέλω μια οικουμενική κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών και μου προσωπικά, μια οικουμενική κυβέρνηση όπως αυτή που κάνανε στην Ιταλία, που αριστεροί και δεξιοί και κεντρώοι τη στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση με σκοπό την Ιταλία, με σκοπό τη χώρα τους. Λοιπόν, εδώ έχουμε χωριστεί σε δύο σχολές. Η μία του κυρίου Σαμαρά, στην οποία προστίθεται και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης, οι οποίοι μας λένε ότι μας βγάζουν από το τούνελ και φέρνουν ανάπτυξη, οι οποίοι όμως πριν το πούν αυτό διαψεύδονται από τα πράγματα. Ναι. Και έχουμε και τον Τσίπρο, ο οποίος και αυτός από την άλλη μεριά εκπέμπει πένθυμα εμβατήρια. Δηλαδή μιλάει για τελείως άλλα πράγματα, είναι αντίθετος με κάθε θυσία, κάθε χαράτσι, κάθε κόψιμο μισθού, κάθε κόψιμο σύνταξης. Αυτός είναι αντίθετος. Υπάρχει περιθώριο. Τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει λέει, και άλλο περιθώριο, κύριε Πρόεδρε. Το χρέος λέει να μην το
αναγνωρίσουμε. Ναι. Αλλά αν δεν αναγνωρίσουμε το χρέος και δεν ψηφίσουμε, δεν πληρώσουμε το πρώτο ομόλογο, η χώρα θα έχει άτακτη χρεοκοπία. Εκεί δεν λέει τι θα κάνει. Λέει κάτι ασυναρτησίες, να ενωθούν οι λαοί του Νότου, να... διάφορα πράγματα λέει, τα οποία μπορούμε να τα λέμε στα καφενεία και στις κατηδίαν συζητήσεις. Μπορούμε να τα λέμε όλοι οι απλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι κουβέντες ευθύνης ενός πολιτικού άνδρα, ο οποίος είναι, ας πούμε, υποτίθεται λίγο πριν την εξουσία. Είναι ανεύθυνες κουβέντες αυτές. Σε όλους αρέσει να λέμε η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη, σε όλους αρέσει να τους στείλουμε στο διάολο όλους τους Τροϊκανούς και όλους τους είναι αυτούς. Προφανώς δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να θέλει να έρχονται εδώ οι Τροϊκανοί για να μας ελέγχουν. Μα δεν έρχονται από μόνοι τους, τους φέρνουμε, εμείς τους καλούμε. Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι και της Νέας Δημοκρατίας οι οπαδοί δεν πιστεύω να χαίρονται με την εικόνα αυτή. Δεν το φαντάζομαι. Λοιπόν, άλλο όμως είναι όλα αυτά να τα καταδικάζουμε και άλλο να έχουμε μια σοβαρή πρόταση εναλλακτική, πιστική, προκειμένου να βγει η χώρα από το τούνελ και από το αδίέξοδο. Και ποια, κύριε δηλαδή, πρόεδρε, εκεί που πάει είναι, ο Τσίπρας, ποια είναι η πρόταση όμως, και άλλα χαράτσια, και άλλη ανεργία. Είναι, εγώ είμαι κατά των χαρατσιών. Η πρόταση, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ ναι. σήμερα και κλείνει, αυτό εξ αρχής εγώ το είχα ζητήσει. Όχι ακριβώς να κλείσει, προσέξτε. Ναι. Όχι ακριβώς. Αυτό το ίδιο γίνεται και στην ΕΙΔΑΠ. Και στη ΔΕΗ και στη Βουλή που έχουν διορίσει όλοι τους συγγενείς τους, είχε το δημόσιο γίνει στέγη αργομιστίας, όπου βασίλευαν οι αργόμιστοι και δούλευαν οι βλάκες. Υπάρχουν στο δημόσιο και καλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σκληρά, γιατί είναι ευσυνείδητοι. Αλλά αυτούς οι κομματικοί τους έλεγαν ηλίθιους. Οι κομματικοί, καταλάβατε. Στην ΕΡΤ δηλαδή, πώς έχει 4.000 υπαλλήλους. Υπάρχουν 500-600 που τραβάνε κουπί. Αλλά υπάρχουν και 2.500-3.000 άλλοι, οι οποίοι πραγματικά ναι, ζουν αλλά... το χρυσό αιώνα του Περικλέα. Οι απολύσεις όμως είναι οριζόντιες. Ναι, λάθος κι αυτό. Τι ήθελα λοιπόν εγώ, τι είχα ζητήσει. Να βάλουμε μέσα σε 3 μήνες κάθε υπάλληλο της ΕΡΤ να γράψει σε ένα χαρτί την τελευταία δεκαετία τι αρμοδιότητες κάλυπτε. Την τελευταία δεκαετία. Και να ζητήσουμε και από τους κατά καιρούς προϊσταμένους του να το επαληθεύσουν. Τι αρμοδιότητες, τι πάγιες ανάγκες κάλυπτε. Αν το κάνουμε αυτό, αμέσως ξεσκαρταρίζεται το πράγμα και βγαίνουν στην επιφάνεια οι αργόμιστοι. Όπως ξαφρίζεται ένα κρέας στην κατσαρόλα, έτσι ακριβώς η βρώμα θα βγει απάνω. Αν βάλουμε λέτε έναν απλό υπάλληλο τσέρ και αν του πούμε παλικάρι μου τι δουλειά έκανε στην τελευταία δεκαετία, εξιστόρισε μας σε μια σελίδα, ότι ένα χρόνο με είχαν εκεί, δεύτερο χρόνο εκεί και ποιοι ήταν οι προϊστάμενοι σου. Και μετά να κληθούν αυτοί οι προϊστάμενοι, ακόμη και συνταξιούχοι όντες, να επιβεβαιώσουν, να πούν τι έκαναν αυτοί οι υπάλληλοι. Εκεί θα φανεί ότι ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων ήταν άνθρωποι των κομμάτων αργόμιστοι. Εκεί δεν νομίζω να χρειάζεται έλεος. Αν δείξουμε έλεος σε τέτοιες καταστάσεις αργομιστίας, βγάζουμε τα μάτια μας. Γιατί η χώρα από αυτά φτώχευσε. Από αυτά φτώχευσε. Από την κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, από τους 15.000-12.000 αποσπασμένους που υπήρχαν σε κόμματα, σε υπουργεία, σε βουλευτές, υπαλλήλους του δημοσίου, από τους αργομίστους κάθε είδους, είπαμε, από τις πολυθεσίτες. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ήταν και στην ΕΡΤ και στην εφημερίδα ΤΑΔΕ και από εδώ και από εκεί και σε κάποιο ραδιόφωνο. Και αντιστέτως υπάρχουν 60.000 άλλοι δημοσιογράφοι τελείως άνεργοι. Εν ονόματι αυτών των ανέργων πρέπει να υπάρξει εξυγίανση. Και εν ονόματι βέβαια του να σώσουμε τη χώρα. Είναι λοιπόν πράγματα που μπορούσαμε από το 2009 και από πολύ νωρίτερα, εγώ τα έλεγα από το 1990, έπρεπε να γίνουν και αυτά θα είχαν κάνει την Ελλάδα χώρα ισχυρή, γιατί η Ελλάδα έχει πλούτο, αλλά τον πλούτο τον τρώνε οι ολίγοι και οι πολλοί ζουν μια ζωή στην αθλειότητα. Έτσι είναι, δυστυχώς. Ξέρετε, όπου επιτρέπουμε στις μειοψηφίες να απομυζούν και να βυζένουν
στον πλούτο τον εθνικό, το συμπέρασμα και το αποτέλεσμα που γίνεται, ποιο είναι, να υποφέρει ο σωστός κόσμος. Ο κόσμος, ο άλλος, ο σύνομος που πληρώνει τους φόρους του, που είναι νομιμόφρον, αυτός πληρώνει τις παρανομίες κάποιων που βρίσκονται σε ένα κομματικό κλειό προστασίας και οι οποίοι θέλανε πάντοτε να ζουν εις βάρος της κοινωνίας. Λοιπόν, οι υπάλληλοι της ΕΡΤ, άκουσα τώρα μια κυρία που έλεγε στην ΕΡΤ, γιατί παρακολουθώ τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί και τις δηλώσεις συμπαράστασης των διαφόρων πολιτικών, λέει, εμείς και στις εκλογές πέρυσι όλα τα κόμματα τα προωθήσαμε και όλους, λέει, τους βάλαμε, τους φιλοξενήσαμε. Είπε αυτή η κυρία, δεν γνωρίζω το όνομά της, είναι στην ΕΤ αυτή τη στιγμή απάνω αριστερά, γράφει στούντιο 1. Ναι. Αυτή η κυρία μπορεί να μας πει την Ένωση Κεντρών που τη φιλοξένησε. Η κυρία αυτή είναι κομματόσκυλο, χωρίς να ξέρω, σας λέω, ούτε το όνομά της. Ναι, ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Προφανώς χάνει τη δουλειά της αυτή τη στιγμή και γίνεται, δείχνει το θυμό της, αλλά δεν μπορεί να λέει ότι η ΕΡΤ πέρυσι έβαλε όλα τα κόμματα εξίσου. Δεν μπορεί να το λέει αυτή η κυρία, γιατί για όνομα του Θεού, όσοι, εντάξει, καταλαβαίνω την πικρία της, δεν μπορεί όμως να λέει ψέματα. Κύριε Πρόεδρε, αν η ΕΡΤ είχε βάλει από πέρυσι όλους, δεν θα ήταν σήμερα το κοινοβούλιο στην εικόνα που είναι. Θα υπήρχαν και άλλα κόμματα. Όπως με ρώτησε μια κυρία από την Άξο προχθές που με έβγαλε σε ένα κανάλι εκεί Μεσόγειος και μου λέει, αφού έχετε λύσεις χωρίς χαράτσια, χωρίς να κόβονται μισθοί κάτω των 2.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, χωρίς χαράτσια στην πρώτη και στη δεύτερη κατοικία, άλλο αν έχεις 10 σπίτια θα πληρώσεις χαράτσια, έτσι, και άμα έχεις και 15 σπίτια, αλλά όταν έχεις πρώτο και δεύτερο να μην πληρώσεις χαράτσι. Αυτό λέει η Ένωση Κεντρών. Εδώ πληρώνουν ανάπηροι. Πώς? Εδώ πληρώνουν και ανάπηροι. Ναι, συμφωνώ, αλλά λέω, άτομα με ειδικές ανάγκες πληρώνουν. Ναι, αυτά είναι τα λάθη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Η οριζοντιοποίηση είναι για να στηρίξουν τον πλούτο. Επειδή ο πλούτος δίνει επιταγές στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των εκλογών, το λαό τον έχουν για την ψήφο. Ο λαός βάζει την ψήφο, οι πλούσιοι βάζουν τα χρήματα των κομμάτων και μετά τις εκλογές ο λαός εμπέζεται και προδίδεται και οι πλούσιοι εξαργυρώνουν τις επιταγές τους στο πολλαπλούν, παίρνοντας έργα, παραμένοντες ασίδωτοι, παρανομούντες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εάν σας λέγω είχαμε από καιρό κάνει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του δημόσιου τομέα, δεν θα χρειαζόταν να κλείνουμε τώρα άτακτα και άδικα. Γιατί είναι και άδικο αυτή τη στιγμή. Πολύ. Μια κρατική τηλεόραση είναι σαν να αναγνωρίζει το πολιτικό σύστημα την πλήρη του αποτυχία. Ακούστε, ο ίδιος ο Κεντρικόγλου πριν 10 μέρες είχε πει ΕΡΤ χρειάζεται. Το θυμάμαι εγώ που ναι, με εξυγίνεση όμως. Ναι. Και τώρα είπε, μίλαγε για ιερές αγελάδες, για έσχη που γίνονται. Πότε τα διεπίστωσε τα έσχη? Και αν εγκυνόντουσαν, ποιοι τα κάνανε? Ποιοι τα ανεχόντουσαν? Ποιοι τα υιοθετούσαν? Είναι λοιπόν σοβαρό εδώ το ζήτημα, βαθύτερο. Γι' αυτό ζητώ, ο Σαμαράς τώρα το κάνει αυτό πιεζόμενος από τους ντόικα στην προσπάθεια να μειώσει, γιατί εδώ έχουν περάσει 3,5 χρόνια μνημονίου και δεν έχουμε κάνει στο δημόσιο, μόνο στον ιδιωτικό τομέα έχουν γίνει κοψίματα, τουλάχιστον απολύσεις. Και στο δημόσιο έχουν γίνει μειώσεις μισθών και στο δημόσιο περικοπές, αλλά δεν έχουν γίνει απολύσεις, καταλάβατε? Μέχρι τώρα δηλαδή είχαμε 600.000 ανέργους, φτάσανε 1 εκατομμύριο. Αυτό τις 900.000 επιπλέον. Υπήρξαν εφεδρίες. Ναι, στο δημόσιο, εντάξει, αλλά όχι πολλές. Ναι. Ακούστε, δηλαδή αν συγκρίνουμε το αίμα που έδωσε, που αιμορράγησε ο ιδιωτικός τομέας, είναι απείρως περισσότερο. Τώρα λοιπόν οι ξένοι σου λέει, τι τους κρατάς αυτούς? Τι τους κρατάς του δημοσίου, τι τους προστατεύεις? Ζητούσανε λοιπόν μια μεγάλη υπηρεσία που να έχει, που να αποτελέσει την πηξίδα των όσων θα ακολουθήσουν, γιατί δεν θα είναι μόνο η ΕΡΤ, θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη εμοβόρα σχέδια
Σας το λέει ο Βασίλης ο Λεβέντης αυτό. Λοιπόν, διάλεξαν την ΕΡΤ για να δείξουν πυγμή. Σιδηρά πυγμή, ότι εμείς το κομματικό μας μαγαζί του βάζουμε λουκέτο. Καταλάβετε αυτό. Η ΕΡΤ είναι θύμα, γιατί είναι κατάλληλη για να δείξει ο Σαμαράς σιδηρά πυγμή. Είναι το κατάλληλο μοντέλο για να πείσει ότι να θυσιάζουμε αυτούς που μας λιβάνιζαν. Αυτούς που μας λάνσαραν, που μας εξυμνούσαν. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει, για να δείξει τη σιδηρά πυγμή. Οι εργαζόμενοι όμως θα πεταχτούν στον δρόμο και έτσι οι εξαθλίωση θα μεγαλώσει. Δεν είναι το θέμα, ένας μικρός αριθμός θα μπει και στην επόμενη κρατική τηλεόραση που θα γίνει, ένα κανάλι. Ουσιαστικά του Μόσχελου το σχέδιο εφαρμόζουν. Ο Μόσχελος τότε στην κυβέρνηση Παπαδήμου είχε πάει να κάνει τα τρία κανάλια ένα. Έπεσε η κυβέρνηση, δεν το έκανε ο Μόσχελος, δεν το πρόλαβε, και ουσιαστικά του το δω κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι και ποιος τους πιστεύει ότι θα βάλουν αυτά τα χίλια άτομα που λένε ότι θα βάλουν στην επόμενη ΕΡΤ. Με τι κριτήρια θα τα βάλουν? Λένε δεν θα είναι κομματική. Ποιος πείθεται ότι ένα πράγμα μπορεί να είναι κρατικό και όχι κομματικό, δημόσιο και όχι κομματικό? Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, είναι η ώρα 7, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντως να θυμάται ο κόσμος ότι η πρόταση του Λεβέντη ήταν ναι, να γίνουν αλλαγές, αλλά να γίνουν δίκαιες. Δηλαδή αν κάποιοι ήταν προκτικά, να παταχθούν. Αλλά κάποιοι που εργαζόντουσαν σκληρά, είναι άδικο αυτοί να πληρώσουν την ύφη. Έτσι. Πρώτον. Και δεύτερον, στα χαράτσια, στα κοψίματα μισθών, να διαφυλάξουμε λίγο τη φτωχική οικογένεια. Δηλαδή πρώτη, δεύτερη κατοικία να μην είναι στο χαράτσι, να απαλλαγεί. Επίσης εισόδημα μέχρι 2.000 το μήνα για κάθε οικογένεια ευρώ, να μην έχει περικοπές. Ένα δίχτυ προστασίας για τη φτώχεια, αν το είχαν αυτό που τους έλεγε ο Λεβέντης εδώ και 3-4 χρόνια, αν το είχαν εφαρμόσει, δεν θα είχαν τώρα όλο το λαό αντίθετό τους. Γιατί ας λένε οι δημοσκοπήσεις 20 τόσο ένας, για ψέματα, εγώ που γυρίζω στην κοινωνία, αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι όλες πληρωμένες από το Σαμαρά, από το ΣΥΡΙΖΑ, από... Εγώ που συναντάω 200 ανθρώπους την ημέρα και οι 200 βρίζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτό σας λέω. Μαζοχιστής είναι. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Ευχαριστώ τον σταθμό σας, που είναι πάντα πρόθυμος να μεταδώσει τη φλόγα της Ένωσης Κεντρών και τις απόψεις. Νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι ένα μήνυμα ενότητας. Δεν θέλω η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, ούτε να πάει σε εκλογές προώρες που ο λαός με θυμό και ενθερμό θα πάρει λανθασμένες αποφάσεις. Ζητώ μια οικουμενική κυβέρνηση στην οποία να μετάσχουν όλοι και με αίσθημα ευθύνης, όπως γίνεται στην Ιταλία σήμερα, θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας, και έχουν καιρό τα κόμματα εις το μέλλον να ξαναθερμάνουν την ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εγώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, όσο και να πικραίνουν αυτά τα πράγματα που λέει, έτσι είναι τα πράγματα.